Το ουκρανικό πυροβολικό βομβάρδισε με εμπριστικά βλήματα το χωριό Σταρικ Χούτορ στην περιφέρεια του Μπέλγοροντ μέσα στο έδαφο τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ρωσικοί λογαριασμοί στο Telegram και στο Twitter δημοσίευσαν σχετικά βίντεο και φωτογραφίε από τη χρήση βλημάτων λευκού φωσφόρου. Το χωριό επλήγει από οκτώ τέτοια βλήματα και κάει και ολοσχερός. Οι κάτοικοι το εκένωσαν έγκαιρα και δεν υπήρξαν θύματα. Στο Μπάκμουτ, ο αρχηγός της Βάγνερ Γευγένη Πριγκόζιν ανακοίνωσε ότι πλέον έχουν απομείνει 12 ψηλά κτίρια σε ουκρανικά χέρια. Η δυσκολία της εκαθάρισης των κτιρίων στην πόλη του Μπάκμουτ αποδεικνύει πως οι Ρώσοι έλεγαν αλήθεια πως σε αυτή τη μικρή σχετικά πόλη οι Ουκρανοί είχαν διαθέσει πάνω από 100.000 άνδρες, διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να μετατραπεί κάθε κτίριο της πόλης σε φρούριο. Η φωλιά ήταν ένα ουκρανικό πολεμικό αρχιτεκτονικό θαύμα όπου ντουζίνε ψηλών κτηρίων είχαν μετατραπεί σε πύργου θανάτου για του μαχητέ τη Βάγνερ. Ο Πριγκόζιν ανέφερε ότι βρέθηκαν σωροί Αμερικανών μισθοφόρων στη φωλιά, οι οποίε θα επιστραφούν στη ΣΥΠΑ με τι ανάλογε τιμέ, καθώ πέθαναν σαν στρατιώτε. Η μάχη μέσα στην πόλη έχει πρακτικά τελειώσει. Τα εναπομείναντα κτίρια θα καταληφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.